Να ξαναπώ, ο Αριστίδης Παπάς κάνει ιδιαίτερα φιλότιμες προσπάθειες στον τομέα του και σε αυτό το θέμα. Τον ακούσαμε τώρα να μιλάει γι' αυτό. Είναι έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία κάποιοι. Κάποιοι από εμάς πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Τελεία. Παύλα, πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθέτες. Λοιπόν, ο Παπάς κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Τον έχω δει να είναι στους δρόμους συνέχεια. Είναι έτσι. Κάποιοι από εμάς είμαστε αδιόρθωτοι. Αδιόρθωτοι. Πετάμε τα μπάζα, τα ογκώδη, οπουδήποτε βρούμε, στη γωνιά του δρόμου. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Στέφανε. Είναι γεγονός ότι το θέμα με τα ογκώδη αντικείμενα δεν είναι τωρινό. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ παλιό, που κάποτε βλέπαμε τεράστια στρώματα, καναπέδες, ξύλινους, σόμπες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας πεταμένος στους δρόμους. Υπάρχουν αυτοί με τα καροτσάκια, οι οποίοι καθάρισαν πάρα πολλά πράγματα από αυτά. Αλλά δεν λύνεται όμως με τα πολύ ογκώδη αντικείμενα. Και πολύ σωστή και συνετή η παρέμβαση του Δήμου να φορτώνει έγκαιρα τα ογκώδη αντικείμενα όταν ειδοποιείται. Όταν όμως ο άλλος βαριέται ακόμα να κάνει και ένα τηλέφωνο στην αρμόδια υπηρεσία ότι εγώ αύριο θα βγάλω, σκοπεύω να βγάλω 3 ογκώδη αντικείμενα στο τάδε σημείο, στο τάδε κάδο κοντά, για να πάει το αυτοκίνητο να τα φορτώσει. Απλά τα βγάζει, τα αφήνει εκεί, ελπίζοντας ότι κάποιος υπάλληλος θα περάσει ή κάποιος άλλος θα διαμαρτυρηθεί, ώστε να μεσολαβήσει στην δημοτική, στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία θα προστρέξει να φορτώσει τα αντικείμενα με τους εργαζόμενους. Δεν γίνεται όμως έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τους πολίτες και με τη δημοτική αρχή. Αν δουν οι πολίτες ότι ειδοποιούν την αρμόδια υπηρεσία και αυτή δεν ενδιαφέρεται να αποκομίσει τα ογκώδη αντικείμενα, τότε ναι, έχουν κάθε δικαίωμα να το καταγγείλουν και βεβαίως αυτό θα είναι και σε βάρος δημοτικής αρχής όταν δεν συνεργάζεται. Όταν όμως ο πολίτης αφήνει και ο καθένας όπου τον βολεύει, χωρίς καν να μπει στον κόπο να κάνει μια απλή τηλεφωνική ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία, αυτό είναι λάθος του πολίτη. Και είναι λάθος όλων μας που έχουμε αποκτήσει αυτή την νοοτροπία εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινή αυτή, δεν την απέκτησαν τώρα. Ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε. Πολλά επίπεδα. Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για σκουπίδια, άκυρες είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που είχαν υπογράψει ορισμένοι δήμοι με την περιφέρεια Ηπείρου για τη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, των γνωστών ως ΣΜΑ. Από την αποκεντρωμένη κρίθηκαν άκυρες αυτές οι προγραμματικές συμβάσεις, γιατί δεν εμπλέκεται ο φορέας. Εδώ έχουμε την γνωστή αντιπαράθεση φορέα-περιφέρειας. Σε αυτή την αντιπαράθεση τελευταία κερδίζει μάχες ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων συνεχώς, μετά και την ρύθμιση που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προώθησε. Ακριβώς, και ψήφισε. Αυτό ήταν κομβικό σημείο. Και γίνεται εφαρμογή του νόμου λοιπόν από την αποκεντρωμένη. Το ζήτημα δεν είναι ποιος θα κερδίσει. Το ζήτημα είναι να κερδίσουν οι πολίτες. Πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος, φορέα, περιφέρειας, να υπάρξει συνεννόηση, να κλείνει αυτό το θέμα, να προχωρήσουμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι. Βλάση, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί κάποιους καρεκλοκένταυρους των αρμοδιών υπηρεσιών ή κάποιους πολιτικούς. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τον πολίτη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ο τελευταίος τροχός της αμάξης είναι αυτός που υφίσταται το βάρος όλου του φορτίου, γιατί αυτός πληρώνει, είναι ο πολίτης. Και αυτόν θα πρέπει να σεβαστούν όλοι. Τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο η κυβέρνηση με τα υπουργεία της, όσο οι πολιτικοί παράγοντες οι τοπικοί, όσο τα εργοστάσια, οι φορείς, οι δήμοι, οι τοπικοί αυτοί, οι πάντες. Πρέπει να σεβαστούν τον πολίτη, να υπάρξει αυτή η συνεργασία, διότι η κυβέρνηση θέλησε να πάρει από την περιφέρεια αυτή την αρμοδιότητα και να την μεταφέρει στο Φόδουσα και στο εργοστάσιο αυτό που έχει γίνει. Από εκεί και παραπέρα έπρεπε να προχωρήσουν διαδικασίες, να γίνει αυτή η μετάβαση, ας πούμε, από τον ένα φορέα στον άλλο, δηλαδή αντί για την περιφέρεια να συνεργαστούν με το Φόδουσα. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα τώρα πλέον. Έτσι. Ποιος θα πληρώσει, διότι εντωμεταξύ το κόστος της μεταφοράς έχει ανέβει, χρωστάμε πολλά χρήματα. Οι δήμοι χρωστάνε χρήματα, από την άλλη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλά αγκάθια. Ναι. Δεν είναι μόνο μια απόφαση εφαρμογής μιας συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Στέφανε. Πάμε σε κάτι άλλο. Δεν είναι. Είναι ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα.
Πάμε σε κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχει δημιουργηθεί εδώ μια αντιπαράθεση του Υπουργείου Τουρισμού με την Ένωση Ξενοδόχων το τελευταίο διάστημα για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και για την πρόθεση της Ryanair, που είναι μια εταιρεία αεροπορική low cost, χαμηλού κόστους, ναι. Που όμως είναι κολοσσός, να πούμε, έτσι. Κολοσσός αεροπορική. Έχει 500 αεροπλάνα βλάσει. Κολοσσός. Και σε μεγάλα τουριστικά αεροδρόμια πετάει, παντού πετάει, σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, να το πω με απλά λόγια για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει ακούσει, ελάχιστη θα είναι αυτή, είχε την πρόθεση να κάνει και χειμερινά δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Και από και προς το αεροδρόμιο του Βόλου, χτυπώντας δηλαδή Πήλιο και Ζαγόρια στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτή την πρόθεση, αυτή την διάθεση της Ryanair δεν την έμαθα η Ένωση Ξενοδόχων, την απέκρυψε, δεν ξέρω, την αγνώρισε το Υπουργείο Τουρισμού και απ' την άλλη δεν προχώρησε η κυβέρνηση σε κάποιες πράξεις που θα έπρεπε, κάποιους διεθνείς διαγωνισμούς για να προχωρήσει η ανάπτυξη του αεροδρομίου Ιωαννίνων μέσα από τα δρομολόγια, μέσα από αυτή την εταιρεία, από τα δρομολόγια αυτής της εταιρείας. Τώρα το θέμα έρχεται και ξανάρχεται στην επικαιρότητα. Υπήρξε και μια επιστολή 6 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα και θα ξανάρθει, γιατί είναι κρίμα. Έχουμε εξυγχρονίσει σε ένα βαθμό το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους, low cost, είναι μια χαρά για να μπορέσουμε να έχουμε κόσμο, επισκέπτες εδώ που θα έρθουν στο αεροδρόμιο. Για τη συνεργασία της εταιρείας της συγκεκριμένης, ήρθε πριν από λίγες μέρες, ήταν εδώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος επισκέφθηκε και το Υπουργείο και πήγε και στα Χανιά της Κρήτης. Αυτός είπε, γιατί δεν μας δίνουν το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και του Βόλου, προκειμένου εμείς να έχουμε στη διάθεσή μας 500 εκατομμύρια, μπορούμε τα 5 εκατομμύρια τουρίστες που φέρουμε στην Ελλάδα να τα κάνουμε 10, αν μας βοηθήσουν με τα αεροδρόμια, διότι υπάρχουν ορισμένα αεροδρόμια τα οποία δεν έχουν δοθεί στις ναι. Στις μεγάλες εταιρείες, στη Fraport, δηλαδή, ναι. Στη Fraport, και έχουν πολύ σταλίες, πολύ χαμηλές, δηλαδή τα κόμιστρα που πληρώνουν τα αεροπλάνα για την παραμονή τους, για την προσγείωση, την απογείωση κτλ. Είναι φτηνά αεροδρόμια. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Και οι εταιρείες χαμηλού κόστους τους συμφέρει φοβερά κάτι τέτοιο. Οπότε προτιμούν περιοχές τέτοιες της Ευρώπης να φέρνουν κόσμο, γιατί το κόστος είναι χαμηλό. Και στην προσπάθεια που κάνουν αυτοί να διατηρούν και τις τιμές των εισιτηρίων τους χαμηλά, του συμφέρει αυτό. Έτσι. Έλα όμως που από το Υπουργείο δεν ενημερώθηκαν εδώ και δεν, οι ξενοδόχοι, και οι οποίοι έστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας, και υπήρξε γνωστή παρέμβαση του Υπουργού στη Θεσσαλονίκη, στη συγκέντρωση που έγινε, ναι, ναι. Και είναι κανείς από τα Γιάννα, και υπόθηκαν να εκείνες κουβέντες που δεν έπρεπε τουρισμού. Να υποθούν. Να μας μαλώσει ο Υπουργός Τουρισμού. Ναι, είναι λάθος αυτό που γίνεται. Έχουμε ένα αεροδρόμιο, δηλαδή τόσο πολύ έλλειψη ενδιαφέροντος, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερες εκφράσεις, και μπορώ να πω ότι όχι μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι βουλευτές της Υπήρου και όσους μπορούν άλλους ακόμα να παρακινήσουν μαζί σε συνεργασία και με αυτούς της Μαγνησίας και της ευρύτερης περιοχής, πρέπει να ενδιαφερθούν. Και όχι μόνο οι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές. Δεν είναι ζήτημα αυτό της συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης. Έχεις δίκιο. Κόσμος, έχεις δίκιο. Χειμερινός τουρισμός στην περιοχή μας. Έχεις δίκιο. Αυτό δεν είναι διότι ζήτημα. Διότι θα πάνε και αυτοί να ζητήσουν ψήφο από τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν θα πάνε μόνο εκεί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Πρέπει να τρέξει αυτό το ζήτημα. Πρέπει να τρέξει. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς εδώ στην Ήπειρο Βλάση δεν έχουμε τους ανθρώπους εκείνους, και κάθε φορά χάνουμε θέματα. Χάσαμε, είδες με το σιδηρόδρομο, βγήκε ανακοίνωση ότι θα γίνει η μελέτη και τελικά τώρα βλέπουμε 10 νέα έργα αρκετών δις να προγραμματίζονται και τα Γιάννα πάλι βγήκαν απ' έξω. Δηλαδή το τρένο κόλλησε στην Καλαμπάκα. Μάλιστα, μάλιστα. Στέφανε, και δεν μαζί είναι μου. Μόνο αυτό. Ακόμα μία απλή σύνδεση, μία απλή είσοδος, αξιόπιστη και σοβαρή, στην Εγνατία Οδό και μετέπειτα, αφού συνδέεται και με την Ιόνια εδώ, που είναι ο κόμβος Εγνατίας και Ιόνιας, ο μοναδικός κόμβος που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και βλέπεις ότι δεν υπάρχει, δεν έγινε πεταλούδα, είναι μια καρμανιόλα με φανάρια, έχουν γίνει έτσι, του κόσμου ατυχήματα. Ο κεντρικός κόμβος στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων είναι πριν από 40 ό,τι χρόνια. Ό,τι χειρότερο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, βλέπουμε τα γρεβενά
μια περιοχή, ας πούμε, μια πόλη η οποία δεν έχει 20.000 κατοίκους και να έχει 4 εισόδους και τα γέννα δεν έχουν ούτε μία. Μάλιστα, δεν λέω για το δρίσκο που έκοψαν και από εκεί την είσοδο που θα μπορούσαν να κατεβαίνουν όλοι και να βλέπουν την, το πανέμορφο μένουμε το οποίο στο το οποίο Στέφανε, το μένουμε στο αεροδρόμιο γιατί δεν το ξέρουν και, για και να κλείνουμε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Μένουμε στο αεροδρόμιο και κλείνουμε. Πρέπει εδώ να υπάρξει συστράτευση, έχεις δίκιο, για να μπορέσει να αναπτυχθεί πρέπει το αεροδρόμιο όλοι, δηλαδή, και με εταιρείες low cost. Δεν είναι και οι κυβερνητικοί βουλευτές και άλλοι. Δεν πρέπει να το δουν ακόμα και οι δήμαρχοι και όλοι. Δεν πρέπει να το δουν ως θέμα αντιπολιτευτικό. Πρέπει να δουν ότι εδώ πάμε να προσελκύσουμε τουρισμό και το χειμώνα. Και η εταιρεία αυτή προσφέρεται και θα την ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, φαντάζομαι. Θα υπάρξει η προσέλευση χειμερινού τουρισμού που τόσο έτσι πολύ συμβαίνει. Ανάγκη έχει η περιοχή μας, αλλά τόσο πολύ προσφέρεται για το χειμώνα. Να έχουμε και θερινό και μάλιστα, χειμερινό τουρισμό. Μαζί μου, Στέφανε, να ζήσει ο κόσμος στα χωριά. Αλλιώς δεν θα μείνει κανένα. Μένεις μαζί μου, αμέσως μετά το επόμενο θέμα. Να το σπάσουμε λίγο. Θα μιλήσουμε και για τα προβλήματα του κόσμου και για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς υπάρχουν αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει και σήμερα μία, θα τη συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα. Ένα ποσοστό 5 έως 8% των κατοίκων αυτής της χώρας, των κατοίκων στην Ελλάδα, από 60 και άνω, πάσχει από άνοια και τα ποσοστά διπλασιάζονται κάθε πενταετία από εκεί και πέρα. Σε απόλυτους αριθμούς, σήμερα 200.000 άνθρωποι, συμπολίτες εδώ στη χώρα, πάσχουν από άνοια. Εκτίμηση για το 2050, 400.000. Στέφανε, υγιής γύρανση. Δεν το χρειάζεσαι, έχεις πολλά χρόνια ακόμη για να το χρειαστείς. Αλλά, ψωμί μπροστά μας. Αλλά υγιής γύρανση ακούσαμε, κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα. Απ' την άλλη, άσκηση, υγιεινή διατροφή, καλή ψυχική υγεία, όχι άγχος. Θα έλεγα εγώ, αλλά πώς να μην έχει κανείς άγχος ζώντας σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, με αυτά τα προβλήματα, με την ακρίβεια, με το να μην μπορούμε να πληρώνουμε λογαριασμούς. Εδώ γερνάει κανείς πριν την ώρα του. Όταν ο άλλος έμενε κλεισμένος στο σπίτι του λόγω της πανδημίας και όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε υποχρεώσεις τέτοιες που αρχίζει το μυαλό, δηλαδή αρχίζει να διώχνει από το μυαλό σκέψεις μόνο και μόνο για να μην σκέφτεται όσο μπορεί, να μην σκέφτεται αρνητικά. Έτσι. Να μην σκέφτεται, προσπαθεί να βρει λίγες σταγόνες ευτυχίας τις οποίες και δεν τις βρίσκει. Πώς θα να έχει καλή ποιότητα ζωής για να μπορέσει να ζήσει και να μπορέσει να μην πάθει κάποιες αρρώστιες. Να γεράσει υγιώς. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Οι αρρώστιες που είναι ψυχοσωματικές. Βέβαια. Η ακρίβεια είναι παντού τριγύρω, ο χειμώνας έρχεται, θα έχουμε εντάξει, προβλήματα. Μακάρι να πάει κάποιος τα χρόνια, να πάει 96 χρονών, αλλά βλέπουμε και ηλικιωμένους οι οποίοι πήγαν 96 χρονών, αλλά είχαν την άνετη ζωή, είχαν όλα τα προβλήματά τους λυμμένα και είναι μια χαρά, δεν έχασε κανένα στο μυαλό του. Μάλιστα. Υπάρχει και η κληρονομικότητα. Τα προβλήματα είναι το βασικό. Τα προβλήματα είναι το βασικό. Πόνεσαν εκείνοι που έζησαν πολλές δυσκολίες. Και όταν αυτά περνάει, δηλαδή η δραστηριότητα, η μάχημη και μπαίνεις πλέον, γίνεσαι απόμαχος στο περιθώριο, και συνεχίζεις έτσι, να έχεις προβλήματα, αυτά είναι που αρχίζουν να θες να τα διώξεις από το μυαλό και τα διώχνεις όλα τελικά. Έτσι είναι όπως το λες, γιατί η ακρίβεια είναι παντού τριγύρω. Να δούμε πώς θα ζεσταθούμε τώρα και τα καυσόξυλα έχουν αυξηθεί οι τιμές τους. Έχει μπει ένα πλαφόν εδώ, έτσι, Στέφανε, στα καυσόξυλα. Το πλαφόν που ανακοινώθηκε. Δυστυχώς μπήκε πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. Μα. Αυτό δεν λέει τίποτε. Μα. Το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους δεν λέει τίποτε. Δεν μπήκε πλαφόν στην τιμή πώλησης των ξύλων ότι κύριε θα πουλάς το ξύλο 5, 10, 20 λεπτά το κιλό πόσο θες να το πουλήσεις. Θα μπήκε πλαφόν, δηλαδή εκεί που το έπαιρνες ας πούμε από το συνεταιρισμό 8 λεπτά έβαζες και ένα 5 ή 10% ποσοστό κέρδους να το πουλήσεις. Τώρα αν το πάρεις ας πούμε 10 λεπτά θα βάλεις πάλι το ίδιο ποσοστό. Αυτό δεν λέει τίποτε. Δεν είναι πλαφόν αυτό. Διότι μεταφέρεται τώρα όλη η αύξηση του κόστους κοπής των ξύλων. Μετακίνηση θα γίνεται στον κόσμο. Μεταφέρεται γιατί δεν ξέρουμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Να. Όλοι ξέρουν πώς γίνονται. Και όλοι ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Για να ελεγχθεί αυτό το σύστημα, διότι είπαν ότι ζήτησαν από τους εμπόρους να τους κάνουν απογραφή πόσα ξύλα έχουν τις αποθήκες τους και πόσα θα κάνουν. Σωστές είναι οι ενέργειες αυτές προς έλεγχο. Αλλά αυτό όμως για φέτος τουλάχιστον δεν το βλέπω να αποδίδει. Μάλιστα. Θα περάσει ο φετινός χειμώνας
Και από του χρόνου βλέπουμε αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση να υπάρχει, κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Εάν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, τότε ίσως να βρεθεί μια φόρμουλα για το πώς θα λειτουργούν. Γιατί ναι, ναι. Ξαναπάρτε το Skype του Στέφανο. Ξαναπάρτε στο Skype τον Στέφανο, γιατί τον ακούμε. Σε ακούμε, Στέφανε, αλλά δεν έχουμε την εικόνα σου. Ξαναπάρτε τον να έχουμε την εικόνα. Ναι, Στέφανε. Δυστυχώς, πάρθηκε μια απόφαση από το, Υπουργείο. Ναι. Και λέω δυστυχώς με την έννοια ότι θα έπρεπε να διευρυνθεί, διότι δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους των ορεινών χωριών σε συνεργασία με, τα δασαρχεία κτλ. Να μπορούν να υλοτομούν ξυλία για να ζεσταθούν. Πάρα πολύ καλή ενέργεια, συμφωνούμε απόλυτα, δεν διαφωνούμε σε αυτό, έτσι πρέπει να είναι, αλλά θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη, δηλαδή και αυτοί που μένουν σε πόλεις και έχουν δασοτεμάχια σε χωριά, γιατί να μην τους δίνεται η δυνατότητα και αυτόν να πάει στο δικό του να πάει να κόψει ή στο χωράφι του το οποίο έχει δασωθεί, δηλαδή έχει γεμίσει τα τελευταία 20 μέσα, χρόνια, ναι, έτσι είναι, να έτσι μπορεί ο άλλος να πάει να κόψει, να ζεσταθεί, διότι τα ξύλα που έχουμε ακόμα στα καμένα, στις περιοχές που έχουν καεί, υπάρχουν τόσα ξύλα τα οποία μπορούν για 10 χρόνια να ζεστάνουν την Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και αν από αυτά κάποια μπουν για ανασχέσεις των χυμάρων και τα λοιπά, αν χρησιμοποιηθούν, τα υπόλοιπα όσα μείνουν, το άκουσα και δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ότι είναι τόσα πολλά. Έτσι είναι. Όχι δηλαδή έτσι είναι για το καθάρισμα των δασών που πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε χρόνο θα πρέπει οι αρμόδιοι δασικοί πάλι να επισημαίνουν τα δέντρα εκείνα τα οποία ορθώς οι συνδυασμοί μετά θα μπαίνουν να τα κόβουν, αλλά να μπορούν να κόβουν και αυτοί που έχουν ιδιόκτητα δασοτεμάχια, έχουν χωράφια τα οποία έχουν δασωθεί και τα λοιπά, να ας μένουν στην πόλη. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο παππούς με τη γιαγιά που μένει έχεις στο χωριό. Απόλυτο δίκιο. Ποιος από αυτούς μπορεί να πάει να κόψει ξύλα. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο παθολογίας διεξάγεται στα Γιάννενα έως την 1η Οκτωβρίου.